Αδερφοί, υγοράστετε γάρ τιμής, δοξάσαστε δι των Θεών, εν το σώμα τιμών και εν το πνεύμα τιμών, άτινα εστί το Θεό. Ακούσαμε, αδερφοί μου, τον Απόστολον Παύλο, ο οποίος ευρίσκεται μεταξύ ημών και ευρίσκεται εις την Θεία και Ιεράν ταύτη λειτουργία και δεν δυνάμεθα ούτε να τον ειδούμε, αλλά ούτε και να τον ακούσουμε. Εάν ερωτηθόμεν τι είπε ο Απόστολος Παύλος σήμερον προς εμάς, ουδής θα δυνηθεί να απαντήσει έστω και μία λέξη. Δια ποιο λόγο? Διότι πλειστάκης εμείς ευρισκόμεθα εντός του Ιερού Ναού, αλλά το σώμα ημών ευρίσκεται, η διάνοια ημών μεταφέρεται εις τόπους ανίδρους, εις τόπους ξηρασίας, εις τόπους της προσκέρου ταύτης ζωής. Σήμερον ο Απόστολος Παύλος μας ομίλησε όπως ομίλησε ο θείος διδάσκαλος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος εκάλεσε τον Απόστολον Παύλον εις το μέγα και κοσμοσωτήριον έργον του, ομίλησε προηγουμένως και είπε αυτά τα οποία λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είπε ο Χριστός? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο διδάσκαλος των διδασκάλων και ο καθηγητής των καθηγητών, είπε μίαν παραβολήν, την οποίαν εσκιαγράφησεν με το στόμα του το Άγιον. Είπεν μίαν παραβολή, την οποία παραβολή εστήριξεν επάνω σε ένα άτομο, το οποίο ονόμασε άσωτο. Άσωτος Υιός. Σήμερα, αδερφοί μου, λάβετε το υπόψη ότι εορτάζομεν πάντες, μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι μας σήμερα εορτάζομεν την άσωτον ζωήν μας. Είμεθα και εμείς άσωτοι, είτε άντρες ακούν τους λόγους αυτούς, είτε γυναίκες, είμεθα οι πάντες άσωτοι. Και ο άσωτος Υιός ήταν αυτός ο οποίος διεσκόρπισε τον πλούτον της αγνότητός του. Το δώρον το μέγα το οποίον εδώρισε ο Θεός εις τον άνθρωπον. Δι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει και πάντοτε όπως και εις άλλα θεία κηρύγματα ετονίσαμε και είπαμε περί μιας αμαρτίας η οποία ονομάζεται σαρκική αμαρτία και στην Αγία Γραφή ονομάζεται πορνεία, στο στόμα του διαβόλου ονομάζεται σεξ. Και αγάπησαν οι άνθρωποι τη λέξη του διαβόλου και με αυτήν ασχολούνται.
σοκάρει πολύ η λέξη πορνεία. Δι' αυτό ο διάβολος την εσκέπασε, όπως σκεπάζει το κινήνον ο φαρμακοποιός, με ζάχαρη να είναι γλυκή, το φάρμακο το πικρό. Και αφού μας είπε ο Απόστολος Παύλος να προσέχουμε, λέγει, από αυτό το αμάρτημα, μας εξήγησε το λόγο. Τιμής γάρ ηγοράστετε, λέγει, διότι ηγοράστετε με τιμήν. Πού είμαι θα σκλάβη και ποιος μας ηγόρασε? Γιατί το λέγει ο Απόστολος Παύλος, ηγοράστετε τιμής. Δεν είπε επλάστητε τιμής, διότι μας έπλασε ο Πανάγαθος Θεός, και αυτός ο οποίος μας ηγόρασε είναι ο ίδιος ο Θεός. Μας ηγόρασε ο Θεός. Είμεθα πουθενά σε κανέναν Κύριον ο οποίος μας ηγόρασε και ήρθε ο Χριστός και μας εξηγόρασε από Αυτόν. Βεβαιότατα, ενώ είμεθα παιδιά του Θεού, υπεδουλώθημεν εις Κύριον αχρίων και φοβερών, σκληρών και απάνθρωπων, λέονταν ο οποίος ζητεί να μας καταφάγει. Εις Αυτόν υπεδουλώθημεν, εις τον διάβολον. Δι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος σήμερον ότι ηγοράστητε τιμής. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του λέγει εις τον Κύριον τούτα τα λόγια. Εσφάγιζε, λέγει, και ηγόρασας ημάς το Θεό δια του τιμίου σου αίματος. Εσφάγισε πάνω εις τον Σταυρόν και έχησες το αίμα σου και μας συγχώρασες και μας έδωκες εις τον Πατέρα Θεόν δια του τιμίου σου αίματος. Αδερφέ μου, εσκέφθης ποτέ, μετεφέρθης ποτέ νοερός επάνω σε εκείνο το όρος το οποίο ονομάζεται Γολγοθάς? Ανέβεις ποτέ εκεί για να ειδείς επάνω εις το σταυρόν ποιος είναι σταυρωμένος και χύνει το αίμα του και δια ποιον διημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους? Δια τούτο λέγει ο Απόστολος Παύλος σήμερον, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού. Ηγοράστετε τιμής, δοξάσετε δι των Θεών εν το σώματι ημών. Πώς δοξάζεται ο Θεός εις το σώμα μας? Και γιατί, λέγει, το σώμα, ότι πρέπει να γίνει αιτία να δοξάζεται ο Θεός? Διότι το σώμα είναι εκείνο το οποίο οδηγεί την ψυχή εις την αιώνιον γόλαση ή εις τον αιώνιον παράδεισο. Η ψυχή, αδερφή μου, είναι γυμνή, δεν τη βλέπουμε. Την ακούμε όμως που ομιλεί. Όταν ομιλείς, αδερφέ μου, δεν ομιλεί το σώμα. Όταν ομιλείς, ομιλεί αυτή η ψυχή και ό,τι έχει αυτή, λέγει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας, λέγει ο Θεός, ομιλεί το στόμα. Μα όταν φύγει η ψυχή από μέσα στο σώμα, η καρδία δεν ομιλεί πλέον. Τα μάτια δεν βλέπουν.
Τα αυτιά δεν ακούνε. Τα χέρια δεν κινούνται. Τα πόδια δεν κινούνται. Άρα όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία βοηθούν την ψυχή. Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος σήμερον δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών, πρέπει να εύρουμε με τι δοξάζεται. Πώς υμνείται ο Θεός δια του σώματός μας. Πρώτον και βασικόν είναι να έχουμε αυτό το σώμα καθαρόν, πεντακάθαρον. Τι θα πούν οι πόρνοι αυτήν τη στιγμή. Τι μας λέει αυτός επάνω εις τον Ιερόν Άμβονα. Υπάρχει σήμερα κανείς ο οποίος μεριμνά για αυτό το σώμα να το κρατήσει καθαρό. Σπανίζουν αδερφοί μου. Είναι σπάνιο πράγμα. Όλοι θέλουν αυτό το σώμα όχι να είναι καθαρό, αλλά ακάθαρτο. Και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ομιλεί σήμερα και μας τονίζει, δοξάσατε τον Θεόν εν το σώματι ημών. Προσέχετε, λέγει, ότι αυτό το σώμα δοξάζει τον Θεόν και πρέπει να τον δοξάζει τον Θεόν. Δοξάζει τον Θεόν με την ελεημοσύνη, με την καθαρότητα, με την προσευχή, με την νηστεία, με την αγάπη, με την σοφροσύνη. Έτσι δοξάζεται ο Θεός με αυτό το σώμα το οποίο φέρουμε. Και αν αυτές οι αρετές δεν υπάρχουν στη ζωή μας, τότε το σώμα μας δεν δοξάζει τον Θεόν, αλλά ποιείς των εσταυρωμένων Χριστών λείπειν. Και εκείνος, επειδή μας βλέπει ότι είμαι βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία και την ακαθαρσία, παρακαλεί επάνω εις το σταυρό και λέγει, Πατέρα μου, συγχώρεσε τους, ου γαρίδα συντυπιούσιν. Δεν ξέρουν τι κάνω. Τι ζητείς, αδερφέ μου, να δοξάζεις αυτό το σώμα με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο του διαβόλου. Πέρασε από εκείνο το νεκροταφείο και σκάψε έναν λάκκον και θα δεις ποιος είσαι. Πρόφθασε μίαν κηδείαν και κοίταξε εκείνον το σώμα που είναι μέσα στο φέρετρο και θα δεις ποιος είσαι. Κοίταξε αν υπάρχουν εκεί πολυκατοικίες, αν υπάρχουν διπλώματα, αν υπάρχουν γλώσσες, αν υπάρχουν αργύρια, αν υπάρχουν τιμές, αν υπάρχουν διασκεδάσεις. Τα πάντα ματαιώτης. Όσα εγεύθυνση στον κόσμο αυτόν ερρυπεί οφθαλμού εξαφανίζονται. Και όταν κλείσουν τα μάτια πλέον, δεν βλέπεις τίποτε, ούτε ακούεις τίποτε. Και τρέχουν οι άνθρωποι, αφού πεθάνει το πλάσμα το δικό τους, το προσφυλές πρόσωπο, τρέχουν εις το χώμα, δια να καθίσουν εκεί, να το μνημονεύουν. Αν δεν έπραξε και αν δεν ετοίμησε τον Θεό με το σώμα του, τώρα είναι ματαία η προσπάθεια. Θα μου πεις ότι δεν χρειάζονται πλέον τα μνημόσυνα. Χρειάζονται. Αυτά διατήρησαν η Εκκλησία μας και τα κρατεί. Πλην όμως δεν εγγυάται σε κανέναν ότι το μνημόσυνο εκείνο που ποιείς εκεί, δια να σε δουν οι άλλοι, ότι αγαπάς τα πρόσωπα τα δικά σου και κάνεις τάφους και κονιαμένους, που είπε ο Κύριός μας στους Εβραίους, και τους έδωκε εκείνο το αμήλικτο, αλίμονός σας, τους είπε.
είστε τάφοι και κονιαμένοι, γιατί προσπαθούσαν οι Εβραίοι με τον ασβέστη να ασπρίζουν τα μνήματα και τους τάφους. Και τους είπε να ανοίξετε τα να δείτε. Μέσα γέμουσι οστέων και πάσης ακαθαρσίας και είστε οι ίδιοι, λέγει. Αυτά ήταν τα φοβερά ουραία τα οποία εξαγρίωσαν τους εχθρούς και ανέβασαν τον Χριστό μας επάνω στο Σταυρό. Το σώμα λοιπόν το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος, σήμερον δοξάσατε δι των Θεών εν το σώμα τιμών, βασικός και θεμελιώδης ορισμός της καθαρότητος είναι η αγνώτηση, η παρθενία. Ας ακούσουν οι άνδρες, ας ακούσουν οι νέοι, ας ακούσουν οι νέες, ας ακούσουν οι πάντες των λόγων του Απόστολου Παύλου. Δεν είναι δικά μου τα λόγια αυτά τα οποία σας λέω. Είναι του Θεού τα λόγια. Δοξάσαστε δι των Θεών εν το σώμα τιμών και εν το πνεύμα τιμών. Με το πνεύμα, πώς θα δοξάσουμε τον Θεό? Με το πνεύμα τι θα κάνουμε? Με το πνεύμα θα προσέξουμε ιδιαιτέρως να έχουμε καθαρήν την διάνοια. Η διάνοια, αυτή η διάνοια μέσα στην οποία ο διάβολος χορεύει. Αφήνουμε αυτήν την διάνοια όπως το αμπέλι το άφραγο και μπαίνουν μέσα τα αγριογούρουνα και καταπατούν και εξαφανίζουν το αμπέλι το οποίο ονομάζεται διάνοια του ανθρώπου, το μυαλό του ανθρώπου. Και πώς θα σφραγίσουμε αυτό το αμπέλι? Με μία προσευχή την οποία σας εδίδαξα και άλλοτε και σας διδάσκω και πάλι. Δόξα Σοι ο Θεός. Δεν είναι μεγάλη προσευχή αυτή, δεν είναι δύσκολη. Ο διάβολος καυχάτης τον Άγιο Γεώργιο και λέγει τρέμω όταν ακούσω αυτή την προσευχή, αλλά δεν σας αφήνω να την πείτε. Και έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι μας λέγουν περισσότερες φορές που αναπνέεις θα λέγεις το δόξα Σοι ο Θεός. Και πότε το είπαμε? Ξεχάσαμε αυτή τη λέξη. Δεν κοιτάξαμε ποτέ μέσα στην Αγία Γραφή για να ειδούμε έναν Απόστολο Παύλο να λέγει συνεχώς αυτήν την λέξη. Δεν κοιτάξαμε στην Παλαιά Διαθήκη για να ειδούμε έναν Πατριάρχη της Υπομονής, ο οποίος ονομάζεται Ιώβ, για να ακούσουμε από τα χείλη του και πάλι δόξα Σοι ο Θεός. Δεν κοιτάξαμε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος απέθανε στην εξορία μέσα στην κακίαν του κόσμου και των φθόνων του κόσμου και των διασυρμών του κόσμου και έλεγε δόξα Σοι ο Θεός πάντων ένεκεν. Δεν κοιτάζουμε τους πατέρας της Εκκλησίας, δεν κοιτάζουμε την Αγία Γραφή, δεν κοιτάζουμε το Λόγο του Θεού. Πώς μπορούμε εμείς να δοξάσουμε τον Θεό εν το πνεύμα τίμων? Ο ένας ασχολείται με τη δουλίτσα του. Έχω δουλειά πολύ, λέγε εγώ. Ο άλλος ασχολείται με τα παιδάκια του, τα οποία ανατρέφει όχι κατά Θεόν, αλλά κατά διαβόλου. Μη ορίσει ο Θεός να πει η μάνα εις το παιδί, έλα παιδάκι μου να γονατίσουμε μαζί, να κάνουμε προσευχή στον Θεόν. Ανοίγει την τηλεόραση για να του δώσει το παράδειγμα, να φωνάζει και να λέγει τι θα γίνεις παιδί μου όταν θα μεγαλώσεις? Τραγουδίστρια, απαντά. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ηθοποιός. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θα γίνω όπως εκείνη που είναι μέσα στην τηλεόραση. Και όμως δεν μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε ότι αντί να οδηγήσουμε το παιδί μας που μας έδωσε ο Θεός στον θρόνο του των επουράνιων, το οδηγούμε στην κόλαση και αλίμονων και τρεις αλίμονων. Όταν θα έρθει η ώρα να σε ρωτήσει ο Θεός και να σου πει τα παιδιά που σου ενεπιστεύθην, πού μου τα πήρες?
Πού μου τα μετέφερες, γιατί δεν τα ανέθρεψες εν παιδεία και νουθεσία η δική μου. Τα ανέθρεψες με παιδεία και νουθεσία του κόσμου και της αμαρτίας και τώρα είσαι υπεύθυνος και εσύ ο πατέρας και εσύ η μητέρα. Δοξάσατε τον Θεό εν το πνεύμα τη ημών και το πνεύμα θέλει αγάπη, υπομονή, σοφροσύνη, σύνεση, διάκριση. Το πνεύμα θέλει τα του ουρανού και ο διάβολος μας δίδει τα του κόσμου. Και αντί να μας αγαπήσει ο Θεός, γινόμεθα αγαπητοί στον εχθρό τον οποίον μας συγχώρεσε ο Θεός δια του τιμίου του αίματος. Εκείνος έχισε το αίμα του δια να μας σώσει. Αδερφοί μου, αυτά στα σημέρας, κατά τα οποία η Εκκλησία θα ανοίξει τα σαγκάλας της δια να δεχθεί τα παιδιά της εν μετανία και προσευχή και εξομολογήσει και νηστεία. Αυτά στα σημέρα η Εκκλησία μας η οποία θα προσκαλέσει τα παιδιά της μέσα στην αγκάλι της, ένας άλλος θα τα προσκαλεί και θα φωνάζει «Δεύτεο πίσω μου», θα φωνάζει ο Χριστός μας «Δεύτεο πίσω μου», τα ίδια θα λέγει και αυτός και θα δούμε τους δρόμους να είναι γεμάτοι με τα αθώα αυτά τέκνα των Ελλήνων, βουτυγμένα μέσα στα κέρατα και τα σουρά των διαβόλων, μέσα στα μασκαρεμένα ρούχα και τις μουτσούνες, και δεν θα ενθυμηθούμε ποτέ ότι εδώ είχαμε όρκον εις τον Θεό να μην ακολουθήσουμε την πομπή του διαβόλου. Αποτάσσεσαι το σατανά και τις έργες αυτού και τη λατρεία αυτού και τις αγγέλες αυτού και την πομπή αυτού. Αποτάσσομαι. Έτσι απάντησε ο καθένας από εμάς. Και όμως αύριο θα δούμε τον Καρνάβανον επάνω σε άρματα πλήθος γυναικών γυμνών, τα οποία θα φέρουν από την Βραζιλία να χορεύουν μέσα στους δρόμους και να μιμούνται και οι κόρες των Ελλήνων. Ω Θεέ μου, τη μεγαλύτερη τιμωρία θα την δεχτεί και πάλι εκείνη η Πάτρα. Γιατί? Διότι θα χορεύει μέσα στο αίμα του Αποστόλου Ανδρέου. Εκεί επότισε την πόλη αυτήν ο πρώτος των Αποστόλων και θυσιάστε να μας διώξει από τα είδωλα, και εμείς κατά χιλιάδες θα ακολουθούμε τον Αντίχριστον διάβολον εις αυτήν την πόλη. Θεέ μου, μήπως να είναι αυτή η πόλη την οποία είπαμε μόνη της θα μεταδοθεί και στην Αθήνα και πάλι θα ειδούμε το Μοσχάτον να είναι πρώτο. Και έπεσε η τιμωρία εις αυτό το μέρος και εβούλιαξε σχεδόν όλα τα σπίτια. Και όμως αύριο θα τις δείτε εις αυτήν την τηλεόραση τις γυναίκες να τρέχουν πίσω από τον Καρνάβανο. Και μόνον εδώ πηγαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε και σε όλες τις πόλεις τις μεγάλες, πηγαίνετε στα χωριά να δείτε τι γίνεται. Και διερωτάται κανείς, είναι αυτή η χώρα η κοιτής της Ορθοδοξίας? Είναι αυτό το μέρος το οποίο διάλεξε ο Θεός για να τηρήσει τα σεντολάς του και να κηρύξει το όνομά του στα έθνη? Είναι αυτό το έθνος? Κύριε Μακροθύμιουσον, εφημείν της αμαρτωλής, μακροθύμησε Κύριε και δώσε μας υπομονή και σοφροσύνη και σύνεση να τηρήσουμε τους λόγους του Αποστόλου σου Παύλου, ο οποίος μας είπε «Τιμή συγχωράστητε, δοξάσατε δι' τον Θεόν εν το σώμα ημών και εν το πνεύμα ημών άτινα εστί του Θεού». Και το σώμα μας λέει ο Απόστολος Παύλος
και η τιμή μας και το πνεύμα μας ανήκουν εις τον Θεόν. Άτινα εστί του Θεού, λέγει, και το σώμα και το πνεύμα ανήκουν στον Θεό. Θα του το δώσουμε. Το ερώτημα αυτό είναι μεγάλο, αδερφοί μου. Θα δώσουμε το σώμα μας και το πνεύμα μας στον Θεό που μας έπλασε, ή θα το δώσουμε στην αμαρτία? Κύριε, σώσε μας, φύλαξε μας, και το παράδειγμα του ασώτου που μας έδωκες να είναι μέσα στην ψυχή μας, και να ζήσουμε να ζήσουμε εν μετά.